Μπορεί να μην έχουμε έρθει στο καφέ της χαράς, όμως θα συναντήσουμε τον Μπερί Ανδροπόποτα. Έχουμε κάνει κράτηση. Με ποιον? Με το Χάρη Ρώμα. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Κορίτσι μου. Και εγώ πάρα πολύ. Κάθισε, κάθισε. Αυτό το μαγαζί για μένα έχει μεγάλη, όχι μόνο επαγγελματική έτσι, αξία, αλλά συναισθηματική κυρίως. Αν και θα έπρεπε, επειδή είμαι υποψήφιος δήμαρχος στο Χαλάνδρη, να το κάνουμε σε ένα μαγαζί του Χαλανδρίου, διότι έχω πάρα πολύ καλή σχέση με όλους. Θέλω δηλαδή να γίνει το Χαλάνδρι ένας τόπος ευζήν. Προσέχετε τη διατροφή σας. Κάνω μια διατροφή. Είχα παχύνει ένα διάστημα πάρα πολύ. Δηλαδή και ίσως και λόγω ηλικίας. Σαλατούλα όμως θα σας βάλω εγώ. Θα σας σερβίρω κι εγώ. Σαλατούλα εντάξει. Θα φάτε λίγη σαλατούλα. Είστε δηλαδή ένας άνθρωπος που ας πούμε, προσέχει πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή θα προσέξετε την εμφάνισή σας. Προσέχω. Προσέχω. Αλλά ας πούμε δεν κάνω μπότοξ. Σε σχέση με παλιούς μου συμμαθητές, κάποιους, γιατί κάποιοι είναι και κούκλοι βέβαια, νομίζω ότι διατηρούμε. Είχε γίνει ένα ρεπορτάζ, οι 5 πιο κομψοί Αθηναίοι. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν θέλουμε να σας φωτογραφίσουμε γι' αυτό. Όταν ξέρεις, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι σου λένε ότι είσαι ένας από τους κομψούς, ας πούμε, Αθηναίους, Έλληνες, τότε μετά το κουβαλάς αβάρος. Η αγάπη και ο έρωτας τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σας? Έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Εντάξει, όταν είσαι καλλιτέχνης κιόλας φαντάζομαι ότι έχεις μια επιρρέπεια σε αυτό έτσι, στο να δίνεσαι συναισθηματικά, να ερωτεύεσαι και να σε ερωτεύονται, γιατί είναι πιο εύκολο να γίνεις αντικείμενο του πόθου όταν είσαι προβαλλόμενος πολύ. Έχετε πέσει στα πατώματα που λέμε? Έχω πέσει και στα πατώματα. Έχετε κάνει πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά, αλλά δεν μπορώ να μη σταθώ στο Κωνσταντίνο και Ελένη. Μείναμε διαχρονικοί κάποιοι εξ ημών. Εγώ ιδιαίτερα με την Χατζησοφιά μπήκαμε και στο Guinness για την non-stop επαναληπτικότητα του Κωνσταντίνου και τα παγκόσμια Guinness. Του Κωνσταντίνου και Ελένης και είναι ένα μεγάλο παράσημο. Τότε ήταν φόβος ότι θα καταναλωθούμε σε αυτό, θα μείνω για πάντα, μου έλεγε η Γεράντου, εγώ θα είμαι γκαρσόνα και εσύ κατά κουζίνα. Είστε ένας άνθρωπος που του αρέσει η επαφή με τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν θα σας ενοχλήσει ποτέ αν τώρα τρώγαμε εδώ και ερχόταν κάποιος να σας μιλήσει? Όχι, όχι. Μπορεί να είσαι κατάκοπος μετά από μια παράσταση και να είναι 100 άτομα να περιμένουν, 150 άτομα να περιμένουν για αυτόγραφο. Και αυτό είναι άλλη μια ώρα δουλειάς. Και εσύ είσαι κατάκοπος και έχεις δουλέψει από το πρωί, δουλεύαμε στα σίριαλ, μετά πηγαίναμε στο θέατρο και το έκανα πάντα. Ο Μπέζος θυμάμαι που μου έλεγε, βράδεφε, δεν είναι δουλειά μας αυτό, να αγκαλιάζεσαι με τον κόσμο. Δεν είναι δουλειά μας αυτό. Έχετε κάποια αδυναμία, υπάρχει αχίλλειος πτέρνα σας? Όταν σε προδίδουν οι άνθρωποι, ας πούμε κάποιοι άνθρωποι, οπωσδήποτε είναι σου δημιουργούν ένα συναισθηματικό κενό. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει, αλλά για λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, για το χρόνο σας και έτσι για την τιμή που μας κάνατε στο... Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και τρώμε μαζί. Και τρώμε μαζί. Λοιπόν, καταρχάς, άνθρωπο που ξεκινάει με την πατάτα την κανητή δεν τον φοβάσαι. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι τίμιος άνθρωπος. Επειδή το κράτησα από την αρχή. Κατά δεύτερο, να πούμε ότι να βρούμε τους μαθητές του κύριου Μπέζου και του Ρώμα, που μεγάλη χαρά θα κάνουν που τους βλέπουν από το σπίτι. Έτσι. Οι μισοί κάνουν μπότοξ και δεν κρατιούνται καλά, ρε παιδί μου, και έχουν ψηλοδιαλυθεί. Και άλλοι μισοί, το IQ δεν είναι 160, όπως είναι η επιτυχία δικιά μας. Επίσης, μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση. Ώρα είναι να μου πείτε τώρα ότι ο κύριος Μπέζος δεν θέλει να αγκαλίσει και φιλιά. Έλα, καλέ. Δεν είναι ότι δεν τα θέλει αυτά ο ίδιος. Λέει και στους άλλους γιατί τα κάνει. Δηλαδή, α τον κόσμο να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ο Χάρης Ρώμας είναι το εντελώς αντίθετο από τον Γιάννη Μπέζο. Ένας άνθρωπος δηλαδή που μόλις δει τον κόσμο θα πάει να μιλήσει, να βγάλει φωτογραφίες, αφού μου λέει και κάποιες φορές που είναι πιο προσωπικές ή ας πούμε δεν έχω την ίδια όρεξη, θα το κάνω. Γιατί είναι μέρος της δουλειάς μου, είναι αυτής της σχολής. Είναι δύο σχολές. Αλλά δεν θυμάμαι, εγώ είχαμε κάνει και την ομιλία. Που είχα πάει και την ομιλία και στο. Με είχε καλέσει και μεγάλη μου τιμή κιόλα. Και όντω το έκανε. Χαλάνδρι. Στο Χαλάνδρι. Ήθελα να μιλήσουμε για τα αμαία τότε, για τις, το τι πρέπει να γίνει για το πώς θα ζουν οι άνθρωποι με αναπηρίες καλύτερα τέλος πάντων σε μια πόλη.
Και όντως μιλούσε σε όλους, παιδιά. Και ήταν, ναι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ ευγενική η φυσιογνωμία και φαίνεται και όλο το παρουσιαστικό του, ρε παιδί μου. Είναι ευγενή. Μου αρέσει που πάει για δήμαρχος, για να πάει για δήμαρχος, πάει να πει ότι έχει κόσμο δίπλα που τον αγαπάει, το ξέρει, το στηρίζει, που πιστεύει ότι θα κάνει καλό στην πόλη. Απλά είναι δύσκολο με ανθρώπους να βλέπεις ότι κατεβαίνουν για δήμαρχοι, θέλουν να πολιτευτούν τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι δύσκολο να βλέπεις ότι έχουν άποψη. Και άποψη που είναι και αιχμηρή. Γιατί έχει όλα τα θέματα, θα πει κάτι, δεν θα απαντήσει πλαγίως, θα πει την άποψή του. Και εμένα μου άρεσε πολύ η Λίλη μου που σου είπε για τα συναισθηματικά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει ζήσει έντονα. Γιατί αν δεν έχει ζήσει έντονα το κομμάτι των συναισθημάτων σου, δεν μπορεί να γράφεις τέτοιες σειρές. Για πες. Θα σας τα πω εγώ. Μια σειρά φορά. Να γράψεις. Αυτό ήθελα απλά, να πω. Δεν έχει ζήσει έντονα, παιδιά. Είπε. Έχω πέσει και στα πατώματα. Δηλαδή έντονα, κάτι αυτό. Που πολλές φορές δεν το. Ξέρεις, δεν θες να το παραδεχτείς. Ειδικά οι άντρες δυσκολεύονται να τα λένε αυτά. Καλά, εγώ. Ουσιαστικά έχω πέσει. Για τον έρωτα έχω κάνει τα πάντα. Παιδιά, όχι, αυτό είναι τιμητικό. Τα έχω ξαναπεί. Η ευαισθησία. Για έναν άνθρωπο είναι αρετή, δεν είναι μειονέκτημα. Είναι τιμητικό να λες και σ' αγαπώ και συγγνώμη και να κλαις. Είναι ωραίο και σημαντικό και υγιές οι άντρες. Και να κλαίνε και να πέφτουν και στο πάτωμα. Και ας φουγκαρίζουν και λίγο καμιά φορά, δεν είναι τίποτα. Και αυτό με τον Κωνσταντίνο και Ελένης, πέρα από αυτό που μας αποκάλυψε για τον Γκίνες που δεν το ήξερα, είδες που λέει ότι παραλίγο αυτό με τον Κωνσταντίνο και Ελένης να είναι κάτι κακό και καλά ότι από τις πολλές επαναλήψεις θεωρούσαν ότι θα τους είναι κακό, αλλά τελικά είναι το μεγαλύτερό τους παράσημο αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω και το Αυγό του Κόκορα, το οποίο είναι συνιδιοκτήτης και πήγαμε εκεί. Είναι κάτι που πάλι δεν ξέραμε για τον Χάρη Ρώμα. Ναι, πολύ ωραίο φαγητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρώμα. Και εγώ και όλη η παρέα, σωστά.